Και θα καλημερίσω σήμερα το συνάδελφο τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, που είναι επικεφαλής του ημεροδρόμου βεβαίως και που διαθέτει μια εκπομπή που τα σπάει στο Real FM. Νίκο, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Γιώργο. Ωραία πράγματα, σουρεαλισμός και ένας τίτλος «Οξύνεται, λέει, πολιτική αντιπαράθεση εν όψη των ευρωεκλογών», γιατί αυτό μας μάρανε. Ναι, όσο θα πηγαίνουμε δε προς τις ευρωεκλογές, τόσο θα οξύνεται. Υπάρχει απάντηση βέβαια και εξήγηση γι' αυτό. Αν στο Εθνικό Κοινοβούλιο το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας έχουν ψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, και το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας έχουν ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ, ξέρεις, τα ποσοστά σε ό,τι αφορά την Ευρωβουλή, τα αντίστοιχα είναι συντριπτικά. Για να έχουν εικόνα οι ακροατές σου, στο Ευρωκοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το 81,4% των οδηγιών, των αποφάσεων, των νόμων, των ψηφοφοριών, έχουν κινηθεί μαζί δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε ό,τι δε αφορά το ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό με το, στο οποίο ψηφίζουν μαζί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχεται στο 94%. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο για να πούμε. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, αν σταχυολογήσω τον κατώτατο μισθό, την ιστορία των τεμπών που στον ημερόδρομο είναι καθημερινά, πρέπει να το πω αυτό, την κατάσταση με το κράτος που εγκληματεί παντού, που λέγεται Ισραήλ, τώρα τα πράγματα γίναν χοντρότερα με το χτύπημα στο ιρανικό προξενείο, παραβιάζοντας όλες διπλωματικές συνθήκες, την ιστορία στην Ουκρανία και το τι γίνεται στην Ευρώπη, όπου άνοιξε το γραφείο πολέμου ο Μακρόν του Ντεγκόλ στο Υπουργείο Άμυνας, στρατέγκο παίζει ο Γάλλος πρόεδρος. Τελικά είναι σουρεαλισμός ή είναι η νέα πραγματικότητα που ζούμε αυτή? Ναι, είναι προφανώς μια νέα σουρεαλιστική πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Είναι μια κατάσταση η οποία θυμίζει από όλες τις πλευρές μέσο πόλεμο, αλλά και από πιο δυσμενείς συνθήκες, θα έλεγα. Γιατί την περίοδο του Μεσοπολέμου, ξέρεις, υπήρχε και μια χώρα την οποία έλεγαν Σοβιετική Ένωση. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Και όποια άποψη και αν έχει κανείς για αυτό το σύστημα, το οποίο λειτουργήσε ως αντίπαλο δέος επί 50 χρόνια σε αυτό το οποίο επικρατεί σήμερα, ήταν ένα αντίβαρο. Σήμερα δεν υπάρχει καν αυτό το αντίβαρο. Και θέλω να θυμίσω ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο του Μεσοπολέμου, επειδή ακριβώς είχε κατησχίσει η ορθή πλευρά της ιστορίας, όπως και σήμερα, το αποτέλεσμα ήταν η εξάπλωση του φασισμού, η δημιουργία και η γέννηση του ναζισμού, με ό,τι συνέπειες είχε αυτό μέχρι το 1945. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, το βλέπουμε και εν όψη, αν θέλεις, των ευρωεκλογών, είναι μια θεότητα η οποία εξαπλώνεται, που έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι αυτή η θεότητα να ενσωματώνεται πολλές φορές σε ό,τι αποκαλούν δημοκρατικό τόξο, ή στην άλλη περίπτωση να παίρνει τη δική της αυτοτέλεια και να αποκτά χαρακτηριστικά πρώτου εργαλείου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων της άρχουσας τάξης, όπως θα έλεγε κανείς αν ήθελε να μιλήσει με όρους πολιτικής οικονομίας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ζούμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο. Και βεβαίως τα χαρακτηριστικά αυτής της εικόνας δεν λείπουν και από τη δική μας εσωτερική πραγματικότητα, έτσι. Στη δική μας εσωτερική πραγματικότητα θα κλείσω με τη μεγάλη εικόνα μαζί σου, αλλά τα Τέμπη, το έχω δει, το έχεις γράψει και εσύ, ό,τι και να γίνει, έχεις πει, είναι μία τομή, διότι υπάρχει μία διαχρονία του πολιτικού συστήματος που έχει κυβερνήσει απραξίας και εγκατάληψης των δημόσιων υποδομών, αλλά θεωρείς ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Από την άλλη, ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος είπε και μόνο το χειροκρότημα στη Βουλή ήταν αρκετό. Άλλος φίλος μου γράψε εδώ από τον πανικό του Καραμαλής, είπε 28 Σεπτεμβρίου, ούτε την ημερομηνία
του δυστυχήματος δεν θυμόταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι είναι εδώ, με τα Τέμπη τι έχουμε στην ουσία? Την επιτομή όλης αυτής της ύψης φθοράς, διαπλοκής, παρακμής, συγκάλυψης? Στα Τέμπη έχουμε ένα έγκλημα. Έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και από εκεί και πέρα έχουμε την διαχείριση εντός εισαγωγικών αυτού του εγκλήματος από εκείνους οι οποίοι είναι υπέτοι, με εκείνο ακριβώς τον τρόπο που αρμόζει στην απέχθειά τους, στην αδιαφορία τους, στον κινησμό τους απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Τα Τέμπη, ανεξάρτητα, μερικοί πίστεψαν, αυτοί που κυβερνούν δηλαδή, ότι η υπόθεση των Τεμπών έχει τελειώσει με τις εκλογές. Γιατί αυτή είναι και η αντίληψή τους περί εκλογών. Θεωρούν ότι οι εκλογές είναι μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Είχαμε πει τότε και ως ημεροδρόμος και μαζί το είχαμε κουβεντιάσει ότι ό,τι και να κάνουν αυτά τα 3 εκατομμύρια άνθρωποι που όταν έγινε αυτή η δολοφονία βγήκαν στους δρόμους, και όταν μιλάμε τώρα για 3 εκατομμύρια ανθρώπους, Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έτσι. Δεν υπήρξε οικογένεια που ο άνθρωπός της δεν βγήκε στους δρόμους εκείνες τις μέρες να διαμαρτυρηθεί για αυτό το οποίο συνέβη μπροστά στα μάτια μας και είχε να κάνει με τα παιδιά μας. Γιατί μέσα σε αυτό το τρένο είμαστε όλοι. Εν δυνάμει είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το τρένο. Είναι τα παιδιά μας μέσα σε αυτό το τρένο. Τότε λοιπόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βγήκε στο δρόμο να δηλώσει το θρήνο του, το σοκ του και την οργή του τελικά. Αυτοί νόμισαν ότι μπορούν αυτά να τα εγκυβωτήσουν μέσα σε μία κάλπη. Αποδείχτηκε ένα χρόνο μετά και θα αποδεικνύεται και σε όλο το διάβα του χρόνου ότι αυτό το οποίο συνέβη τότε δεν μπορούν ό,τι και να κάνουν ούτε να το κουκουλώσουν ούτε να το συγκαλύψουν. Και ο λόγος είναι αυτός που με έναν τρόπο συγκλονιστικό μου είχε πει ένας από τους γονείς των θυμάτων πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή μου στο Real FM. Μου είπε ο άνθρωπος λοιπόν την εξής κουβέντα: η αγάπη του γονιού προς το παιδί δεν εξαγοράζεται και είναι ακριβώς αυτό που δεν είχαν προβλέψει. Αυτά ήταν τα λόγια του. Αυτό, όποια πολιτική τοποθέτηση και αν έχεις, όποια ιδεολογική αναφορά και αν έχεις, ό,τι και αν κουβαλάς το κεφάλι σου ως άτομο, είναι μια στάση που διαπερνά, ακόμα τουλάχιστον, όλη την ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι ακριβώς λοιπόν το οποίο δεν είχαν προβλέψει. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα έγκλημα και το δεύτερο έγκλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η διαχείριση αυτού του εγκλήματος με όλες τις, με όλη αυτή την αναξιότητα που το διαχειρίζονται, και μέσα σε αυτή την αναξιότητα βάζω και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να εγκλωβίσουν όλη αυτή την υπόθεση σε μικροπολιτικά παιχνιδάκια. Αυτό λοιπόν θα το πληρώσουν και αυτοί που διαχειρίζονται αυτή την ώρα από θέσεις ευθύνης το κράτος μας, το άριστο και επιτελικό, αλλά και εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν να κερδίσουν ψηφαλάκια μέσα από αυτή την ιστορία. Όλοι τους θα το πληρώσουν. Άρα... γιατί και όλοι τους είναι απολύτως υπεύθυνοι. Ο καθένας στο μέτρο της δικής του συμμετοχής στη διαχείριση ενός κράτους που ξεπουλάει τα τρένα, που ξεπουλάει τις υποδομές αυτής της χώρας, που παίζει το παιχνίδι του κομματικού δερβέναγα με όρους ρουσφετιού από την εποχή του Κολέτη. Όλοι έχουν το μερίδιο της δικής τους ευθύνης σε αυτή την αθλειότητα. Άρα, Νίκο Μπογιόπουλε, συμμερίζεσαι την άποψη των οικογενειών και των συγγενών των θυμάτων ότι όλοι αυτοί που παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια ακόμη και στην υπόθεση των Τεμπών είναι στο α, εμείς φτάνουμε στο ω και τους περιμένουμε? Το συμμερίζεσαι? Απολύτως. Απολύτως. Μιας και αναφέρθηκες στη διάλυση των υποδομών, και αυτό το βλέπουμε και στο χώρο της υγείας, το τι γίνεται πλέον ως καθημερινότητα στα νοσοκομεία, στο χώρο της παιδείας, στο χώρο των άλλων
δημόσιων συγκοινωνιών. Βλέπουμε τι γίνεται στον ΟΑΣΤ και τι γίνεται στις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα. Από την άλλη έχουμε τα πανηγύρια για τους κατώτατους μισθούς και τους νέους υπολογισμούς. Ο φίλος από τις Βρυξέλλες μας είπε, αφτάσαμε τώρα στο 2009, κλάφτα χαράλαμπε, διότι τα λεφτά είναι και λιγότερα. Τα έχει φάει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Η χώρα που πάει τελικά? Καταρχάς για τα Mitsotakonomics, πώς τα λέγαμε, πώς τα έλεγες προηγουμένως. Έχουμε περάσει από την εποχή του 0-0 ίσον 14% του παλιού Mitsotaki στο 3,60 ίσον 4 μισθοί που λέει ο κ. Mitsotakis. Καλά, αυτά είναι γελία πράγματα. Αρκεί να πω μόνο ένα στοιχείο. Τα τελευταία μόνο 2 χρόνια, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι πάνω από 25%. Μόνο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Ας προσθέσει κανείς καύσιμα, ας προσθέσει κανείς ενίκεια, ας προσθέσει κανείς τα επιτόκια των δανείων και αντιλαμβάνεται τι ακριβώς είναι αυτή η ολιστική ποιότητα ζωής για την οποία έχει μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πού πάμε? Ξέρεις, κατά τη γνώμη μου το μεγάλο ζήτημα δεν είναι να... Πάντα αυτό ήταν, αλλά νομίζω στις μέρες μας γίνεται απολύτως καθαρό. Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι να περιγράφουμε τον κόσμο. Ένας παλιός συνάδελφός μας, ο Κάρολος Μάρξ, έλεγε ότι κάποια στιγμή πρέπει να τον αλλάξουμε κιόλας. Αυτό το οποίο επιδιώκουν σε μεγάλο βαθμό είναι να σηκώσει η κοινωνία, ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας, αυτό που λέμε τη σημαία του αναχωρητισμού. Δεν τους κάνει καθόλου κακό στις επόμενες εκλογές από τους 10 να πάνε να ψηφίσουν οι 3. Το μεγάλο ζήτημα από εδώ και πέρα θα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέρχονται στην κάλπη. Θα μου πεις, λύνει τα θέματα η κάλπη? Όχι, δεν λύνει τα θέματα η κάλπη, αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς επίσης να πεις το ναι σου ή το όχι σου. Και σε μεγάλο βαθμό είναι ένας χώρος που τους πονάει το αποτέλεσμα και μπορεί να καθορίσει αυτό το αποτέλεσμα, αν θέλεις, γενικότερες εξελίξεις. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν από εδώ και πέρα είναι εκείνο το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αποστρέφεται αυτό που εκείνοι αποκαλούν πολιτική. Αυτοί τι αποκαλούν πολιτική? Αποκαλούν πολιτική τη δυσοσμία, αποκαλούν πολιτική τη διαφθορά, αποκαλούν πολιτική τη συναλλαγή, αποκαλούν πολιτική το ψέμα, αποκαλούν πολιτική την διαχείριση και την διευθέτηση συμφερόντων. Αυτό είναι για αυτούς πολιτική. Και βεβαίως είναι και αυτό πολιτική. Για εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα συμφέροντα των πολλών ως το πεδίο για τις εξυπηρετήσεις των λίγων. Πολιτική όμως ταυτόχρονα για τους άλλους, για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειοψηφία, είναι ο τρόπος, είναι οι κανόνες, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ρυθμίζεται η ζωή τους. Αυτοί λοιπόν πρέπει να επιστρέψουν με τρόπο που θα λέει το δικό τους θέλω σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ζωής τους. Ακόμα και αν δεν ασχολείσαι εσύ με αυτό το οποίο βαφτίζεται πολιτική, ασχολείται η πολιτική μαζί σου. Η πολιτική λοιπόν ασχολείται μαζί σου και την ώρα που ανεβαίνεις στο τρένο και την ώρα που πηγαίνεις για δουλειά στο εργοστάσιο, στο γραφείο. Χτες, προχτές, είχαμε έναν ακόμα νεκρό σε χώρο δουλειάς. Mm-hmm. Το 2023, με βάση τα υποεκτιμημένα και υποκαταγεγραμμένα στοιχεία, είχαμε 180 ανθρώπους νεκρούς την ώρα του μεροκάματου. Δηλαδή κάθε δεύτερη μέρα είχαμε έναν νεκρό εργάτη στο χώρο δουλειάς. Η πολιτική λοιπόν ασχολείται μαζί σου την ώρα που ανεβαίνεις στο τρένο, την ώρα που πας για δουλειά, την ώρα που δίνεις εξετάσεις για να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με την συνηγορία εκείνων
που θέλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αρκεί βέβαια να αλλάξουμε το Σύνταγμα, ασχολείται μαζί σου εκείνη την ώρα. Ασχολείται μαζί σου εκείνη την ώρα η πολιτική, την ώρα που θέλεις να δεις μπάλα, θες να δεις ποδόσφαιρο, αλλά έχει γίνει ένα κλωτσοσκούφι μεταξύ ολιγαρχών. Δεν υπάρχει στιγμή δηλαδή στη ζωή σου που η πολιτική τους δεν ασχολείται μαζί σου. Είναι η στιγμή να ασχοληθείς και εσύ μαζί τους, σε όλα τα πεδία, σε όλους τους χώρους, και στο δρόμο και στη δουλειά και στη συγκέντρωση και στην πλατεία και την ώρα που πίνεις καφέ και την ώρα που έρχονται οι εκλογές. Αυτός ο κόσμος λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γυρίσει την πλάτη του σε αυτό το οποίο αυτοί οι κύριοι αποκαλούν πολιτική και να δώσει το δικό του πολιτικό μήνυμα. Μέσα από όλους τους τρόπους, ξαναλέω. Θέλω να πάμε και λίγο στη μεγάλη εικόνα πριν σε απεγκλωβίσουμε, γιατί έχεις πολλά καθημερινά. Θέλω να ακούσεις δύο ακροατές. Ο ένας είναι ο Κωστής, λέει: κύριε Μπογιόπουλε, αφού η οικονομία πάει καλά όπως μας λένε, εγώ είμαι στο δημόσιο. Γιατί δεν επιστρέφουν στο δημόσιο τα δώρα μας με τα οποία ουδείς φυσικά ασχολείται? Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν πως δεν παίρνουμε δώρο. Και η Νίκη λέει: καλημέρα κύριε Μπογιόπουλε. Έπρεπε η αντιπολίτευση να είναι στο πλευρό των συγγενών στην Ευρωβουλή ή θα ήταν μικρό πολιτικό παιχνίδι και αυτό? Σε ό,τι αφορά το πρώτο, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Το λέω και εγώ και το γράφω. Ακούμε από το 2018 ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, σωστά? Ας μου βρει κάποιος από όλους αυτούς που το ισχυρίζεται αυτό ένα νόμο που να έχει καταργηθεί του μνημονίου. Έναν, εγώ δεν θέλω δύο. Ένα νόμο που να έχει καταργηθεί. Σε ό,τι αφορά την... Νίκη, ναι, ναι. Την υπόθεση των τεμπών, του συγγενείς. Μα, ξαναλέω, δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος ο οποίος να μην τοποθετείται με θετικό τρόπο σε ό,τι αφορά και την πολιτική εκπροσώπηση του δικαιώματος της φωνής των συγγενών των θυμάτων να υπάρχει δικαίωση. Προσέξτε, άλλο αυτό και άλλο η προσπάθεια να υπάρχει κομματική, μικροκομματική εκμετάλλευση της όλης υπόθεσης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Να φέρεις ό,τι θες. Όσο πλησιάζουμε, ξαναλέω, προς ευρωεκλογές, θα χρησιμοποιηθούν τα πάντα σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση εκείνων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Περιέγραψα προηγουμένως τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις ψηφοφορίες και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα ελληνικά κόμματα. 28 Φεβρουαρίου ήταν η επέτειος του ενός χρόνου, σωστά, από το έγκλημα των τεμπών. Θυμίζω, Γιώργο, ότι εκείνη την ημέρα υπήρξε πανεργατική πανελλαδική απεργία. Ποιο ήταν το σύνθημα, ποιο ήταν το αίτημα των απεργών, που για πρώτη φορά είχαμε μία απεργία στη χώρα για την οποία πήραν θετική απόφαση πάνω από 37 ομοσπονδίες και δεκάδες εργατικά κέντρα, εκατοντάδες σωματεία. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Σωστά. Mm-hmm. Θυμίζω ότι εκείνη την ημέρα υπήρξε μία βροντόδης απουσία. Ποια ήταν η απουσία? Της ΓΕΣΕΕ. Υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που δεν ξέρει τη διασύνδεση της ΓΕΣΕΕ με το ΠΑΣΟΚ? Υπάρχει κανείς? Πού ήταν το ΠΑΣΟΚ εκείνη την ημέρα? Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ όταν μιλάω για παιχνίδια γύρω από ένα έγκλημα, η τακτική στο πλαίσιο των οποίων αλλάζει ανάλογα με το πώς περνάει ο καιρός μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη. Γιατί υπάρχει ο τρόπος να διεκδικήσεις, να δοθούν απαντήσεις, να έρθει στο προσκήνιο η αλήθεια και τελικά να μην υπάρξει ατιμωρησία των υπεύθυνων για τα τέμπη. Ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος? Είναι ο λαϊκός παράγοντας αυτός ο τρόπος? Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Θα έχεις ακούσει και στην υπόθεση των τεμπών, αλλά αν θέλεις και στην υπόθεση με το 12χρονο παιδί στον Κολωνό, ναι, ναι, την αντίδραση του κόσμου να την αποκαλούν χλεβαστικά λαϊκό δικαστήριο.
Δεν θέλουμε λαϊκά δικαστήρια, έτσι δεν λένε κάθε τρίτη κουβέντα. Αυτή δεν είναι η καραμέλα. Σωστά. Γιατί τη χρησιμοποιούν αυτή την καραμέλα περί λαϊκών δικαστηρίων? Ξέρεις τι εκφράζεται όταν μιλούν αυτοί με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο για τα λαϊκά δικαστήρια? Καλά δεν σέβονται ούτε την αστική τους δικαιοσύνη που έχει και το χαρακτήρα, τον λαϊκό χαρακτήρα της δίκης, εξού και η ένορκη. Τους οποίους βέβαια τώρα πια ακόμα, περιορίζουν. Ακόμα οι ένορκοι, γιατί πάνε προς κατάργηση. Ναι. Ακριβώς. Αλλά αυτό το οποίο εκφράζουν τελικά είναι την απέχθειά τους, είναι την ασέβειά τους, είναι την αδιαφορία τους απέναντι στο λαό. Όταν μιλάνε με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο για τα λαϊκά τάχα μου δικαστήρια, την ασέβειά τους απέναντι στο λαό, δηλαδή την πίεση που μπορεί να τους ασκήσει η κοινωνία, όπως την άσκησε στην υπόθεση των Ναζί, στην υπόθεση των γερμανοτσολιάδων απογόνων των ναζιστών, μιλάω για τους χρυσαυγίτες, δεν τη θέλουν αυτή την πίεση από την κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν μιλούν με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο, και γιατί βεβαίως θυμούνται και μια ορισμένη περίοδο σε αυτή τη χώρα που ο λαός ήταν αυτός ο οποίος διόριζε τους δικαστές του και απονέμε το δίκαιο, για το οποίο δεν έχει κανείς να κατηγορήσει κανέναν. Αυτή την περίοδο βεβαίως την θεωρούν πολύ βαριά και θέλουν να αντιστρέψουν την ιστορία. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι μιλούν με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο για το λαό σε οποιαδήποτε έκφραση και έκφανσή του, είναι εκείνοι οι οποίοι τον θέλουν το λαό ως ψηφαλάκι, ως ένα κουκί, χωρίς να του δίνουν τελικά και κανέναν λογαριασμό. Και όταν διευθετούν τις υποθέσεις τους, μετά του συμπεριφέρονται και με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα ήθελα τώρα να χρησιμοποιήσω έκφραση, γιατί είμαστε και σε δημόσιο μέσο. Ένα μόνο θα θυμίσω. Βγήκε ο Καραμαλής. Αυτός ο Καραμαλής. Την επόμενη μέρα της συζήτησης στη Βουλή. Και έφτασε στο σημείο να πάει σε τηλεοπτικό σταθμό να πει ότι κατά τη διάρκεια της πενταετούς του θητείας δεν τον είχε ενημερώσει, λέει, κανένας για την επικινδυνότητα των τρένων. Ακούτε τι ζούμε. Όταν ξέρουμε ότι δεν υπήρξε εργαζόμενος, δεν υπήρξε σωματείο, δεν υπήρξε ακόμα και υπηρεσιακός παράγοντας που δεν του είχε πει ότι εδώ έρχεται έγκλημα. 20 μέρες μόνο πριν από το έγκλημα, η παράταξη του ΚΚΕ στους σιδηροδρομικούς εξέδωσε ανακοίνωση που έλεγε δεν θα περιμένουμε τα κροκοδίλια δάκρυα εκείνων οι οποίοι θα κλαίνε μετά το έγκλημα που έρχεται. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλαν οι εργαζόμενοι μόλις 20 μέρες πριν από τις πριν γίνει το έγκλημα στα Τέμπη. Το δυστύχημα. Μα ένα χρόνο πίσω, καλά το είπες, Κοντζάμ διευθύνων σύμβουλος παραιτήθηκε. Αυτή την κατάσταση περίεργη. Μάλιστα. Νίκο, θέλω πριν κλείσω. Επίτρεψέ μου να πω και μια κουβέντα για τον κύριο Υπουργό της Δικαιοσύνης. Για τα μπάζα. Αυτόν τον μεταταγμένο από το Πασόκ. Καλά, αυτό είναι το ίσονο σημασίας. Δεν είναι και ο μόνος. Φτάσαμε στο σημείο, ένα χρόνο μετά το έγκλημα, ο αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης να ανεβαίνει, αφού έχει κάνει περατζάδα τα μικρόφωνα εκείνη την ημέρα, το πρωί στο Sky, μετά στη Βουλή, να λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μα πώς η πολιτική αθλειότητα πια? Και να βγαίνει χτες και να προσπαθεί να ανασκευάσει, και με επιθετικό μάλιστα τρόπο, μιλώντας για διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Γιατί λέει αυτός αναφερόταν στους πολιτικούς που το κάνουν αυτό. Σε ποια χώρα κατοικεί αυτός ο μεταταχθέντας Πασόκος? Δεν ξέρει ότι οι πρώτοι που αναφέρονται στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος είναι οι συγγενείς? Δεν ξέρει ότι οι πρώτοι που αναφέρονται με στοιχεία, με αποδείξεις, με φωτογραφίες, με βίντεο στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος είναι οι πραγματογνώμονες? Πώς η πολιτική αθλειότητα και πώς η πολιτική θρασιδηλία πια? Γιατί όταν βάζεις μπροστά
την τάχα μου διαστρέβλωση των δηλώσεών σου από όσους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα. Αυτό πια ξεπερνάει και τα όρια και της πολιτικής θρασίδηλίας. Γιατί ξαναλέω, οι πρώτοι που μιλούν αποδεικνύουν το τι συνέβη εκεί, είναι οι ίδιοι συγγενείς. Και έχεις έναν υπουργό της δικαιοσύνης να εφευρίσκει ακόμα και γκρεμούς. Έχετε πάει εκεί στο σημείο. Εντάξει, αυτό το τέλειωσε, έχεις δίκιο, το τέλειωσε. Οι γκρεμοί το τελειώσαν. Νίκο μου, θέλω κλείνοντας να σε ρωτήσω κάτι που είναι η μεγαλύτερη εικόνα και στην οποία ο ημερόδρομος στο site σας αναφέρεται συχνά πυκνά. Συνθέτοντας ψηφίδες αυτούς της πολεμικής και του χασάπικου που υπάρχει παγκόσμια. Χασάπικο στη Γάζα. Μετατρέπεται η Δαμασκός και επιχειρείται να ρημουλκηθεί σε αυτή τη σύγκρουση, τουλάχιστον από τον Νετανιάχου, το Ιράν. Χασάπικο στην Ουκρανία. Ο άλλος ανοίγει, ο Κοντζάμ Γάλλος πρόεδρος, το γραφείο πολέμου που είχε ανοίξει ο Ντεγκόλ στο Υπουργείο Άμυνας. Και κανείς μα κανείς πλην ελαχίστων δεν μιλάει για την ανάγκη. Ανακοχής θες, ειρήνης θες, καταλλαγής, πες το όπως θες, θα το πω γενικά για να περικλεί όλο, όσο το δυνατόν και περισσότερους. Ακόμη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας παίζουν όλοι καθυστέρηση. Και τελικά αναρωτιέμαι, έχουμε αντιληφθεί ότι στην τρίχα κυριολεκτικά μπορεί να υπάρξει γενικευμένη ανάφλεξη? Γιατί το λέει κανείς ότι δεν μπορεί να πάμε σε αυτό? Πριν από δύο μέρες, ξέρεις, στην περιοχή τη δική σου κάτω, στη δική σας, στη Σούδα, έχουμε ανακαίνιση εκεί. Ναι, βεβαίως. Αν είδατε τις φωτογραφίες. Βεβαίως. Έχουμε ανακαίνιση. Για να είμαστε όσο πιο χρήσιμοι μπορούμε να είμαστε. Όλο αυτό που περιγράφεις, Γιώργο, με όρους, ξαναλέω, πολιτικής οικονομίας, λέγεται υπεριαλισμός. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα υπεριαλιστικό μακελιό στη Γάζα, έχουμε τον υπεριαλιστικό, μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε ένα υπεριαλιστικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας, έχουμε τόσους και τέτοιους περιφερειακούς, ας πούμε έτσι, πολέμους που αν τους ενώσεις όλους μαζί κάνουν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τη θέση της χώρας μας σε αυτή την κατάσταση. Η θέση της χώρας μας σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως θέλουν αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που συγκυβερνούν στα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, είναι να είμαστε χειροκροτητές των Ναζί. Θυμίζω ότι εδώ τους φέρανε κιόλας και τους χειροκροτούσαν στη Βουλή, στη χώρα της Κανδάνου, στη χώρα του Διστόμου, των Καλαβρίτων, έφεραν ναζισταράδες στη Βουλή και τους χειροκροτούσαν. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έναν τριγωνικό παίχτη ενίσχυσης με στρατιωτικά μέσα της Ουκρανίας στο όνομα της ορθής πλευράς της ιστορίας. Δηλαδή, έχει εμπλακεί μέχρι το λαιμό σε μία κτηνοδία. Φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, με τη συνηγορία, ξαναλέω, εκείνων οι οποίοι στα στρατηγικά θέματα είναι όλοι μαζί, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών που κατά τα άλλα πολεμούν την κυβέρνηση, να έχει στείλει μέχρι και πλοίο, αναβαθμίζοντας με ένα πρωτοφανή τρόπο την εμπλοκή της χώρας μας στα μακελιά, να έχει στείλει και φρεγάτα στην εμπόλεμη ζώνη. Δεύτερον, έχεις μία κυβέρνηση η οποία πάντα στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας βάζει στο ζύγι την ανθρωποκτονία, κάνοντας και δίνοντας και ευχές να είναι μικρό, λέει, το ανθρωπιστικό κόστος. Θυμίζω ότι αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για τη Γάζα έγινε τη στιγμή που είχαμε 5.000 νεκρούς. Τώρα έχουμε 33.000 νεκρούς, 80.000 τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους κάτω από από τα βομβαρδισμένα κτίρια. Τώρα, πώς ακριβώς μετριέται ο ανθρωπισμός εκείνων που είναι στην ορθή πλευρά της ιστορίας, μεταξύ των οποίων του κυρίου Μητσοτάκη?
φτάσαν στο σημείο να πηγαίνουν σε αστυνομικά τμήματα Παλαιστίνιους επειδή σήκωσαν τη σημαία της χώρας τους σε συγκεντρώσεις εδώ στην Αθήνα, θέτοντας και ζήτημα ότι αυτό μπορεί, λέει, να καταστήσει τη χώρα μας στόχο αντιπίνων. Από ποιους? Αντιλαμβάνεσαι και την ηλιθιότητα και τη βλακεία τους. Εάν κάποιος θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρο αντιπίνων γιατί σηκώθηκε η Παλαιστινιακή σημαία, τότε αυτός ποιος είναι? Το Ισραήλ? Θα μας κάνει αντίπεινα το Ισραήλ γιατί εδώ υπάρχουν Παλαιστίνοι που σηκώνουν Παλαιστινιακή σημαία? Οι σύμμαχοί τους δηλαδή. Φτάνουν στο σημείο να μετατρέπουν λοιπόν την Ελλάδα σε έναν χώρο που πραγματικά για πρώτη φορά υπάρχει διάρρηξη δεσμών με λαούς. Έφτασαν προχτές στο σημείο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να παίξουν το παιχνίδι του Κωσόβου με όρους αμερικάνικου υπεριαλισμού. Γνωρίζετε τι έκανε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Η χώρα μας λοιπόν δεν έχει καμία δουλειά, δεν έχει καμία σχέση η χώρα μας, ο λαός μας δεν έχει καμία δουλειά και καμία σχέση με αυτούς τους δολοφόνους, με αυτούς τους εγκληματίες. Βέβαια, κάθε χώρα είναι δύο έθνη. Υπάρχει το έθνος εκείνων οι οποίοι έχουν συμφέροντα να βρίσκονται και στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν συμφέροντα να χειροκροτούν και ναζισταράδες, έχουν συμφέροντα να ανακαινίζουν και τη Σούδα. Αυτή είναι μια μικρή μειοψηφία. Υπάρχει το άλλο έθνος, το έθνος των πολλών, των εκατομμυρίων Ελλήνων, των εκατομμυρίων κατοίκων αυτής της χώρας, που δεν έχει καμία δουλειά ούτε με τους Αμερικάνους και τις βάσεις τους, ούτε μπορεί να γίνεται το άλοθη μιας κτηνοδίας που μετατρέπει την Ελλάδα και σε θήτη και σε θύμα. Να λοιπόν, γιατί αν αυτός ο κόσμος δεν βγει στο προσκήνιο, με όλους τους τρόπους ξαναλέω, τελικά εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν κουμάντο για μας, θέτοντας πια ζητήματα και για την ασφάλεια της χώρας, είναι αυτοί οι λίγοι τους οποίους αναφερθήκαμε, κάνοντας κουμάντο σε όλα. Από τα τρένα τα ξεπουλημένα και τα αεροδρόμια τα ξεπουλημένα και τα λιμάνια τα ξεπουλημένα, μέχρι τις στρατιωτικές υποδομές της χώρας που αποστρατικοποιούνται τα ελληνικά νησιά για να ενισχύεται ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει ενσωματώσει στο στρατό του τους ναζισταράδες. Έχουμε καμία σχέση εμείς με όλα αυτά? Και την ίδια ώρα ο τουρκικός αναθεωρητισμός απέναντι στα ελληνικά νησιά και την Κύπρο στο φουλ, ανεξαρτήτως το ποιος κερδίζει εκλογές ή ποιος χάνει στην Τουρκία. Ακριβώς. Που έχει μια δικιά της στρατηγική για τη χώρα της. Εντάξει. Δεν θα πω εγώ καλή, θα πω ότι είναι μια στρατηγική. Εμείς εκεί, ακριβή στα πίτουρα, στην Ίστο Στάρι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Νίκο Μπογιόπουλε, για τη σημερινή σου παρουσία στον 984. Εγώ ευχαριστώ, καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή